το κανάλι μας Radio TV Αλήθεια παρουσιάζει μια μικρή αλλά διδακτική ιστοριούλα του Οσίου Πορφυρίου, του Καυσοκαλυδίτη, με θέμα το 666 και ο Αντίχριστος. Να πεις στους ανθρώπους να μην φοβούνται τον Αντίχριστο. Είμαστε παιδιά του Χριστού. Είμαστε παιδιά της Εκκλησίας. Για μας τους χριστιανούς, όταν βιώνουμε τον Χριστό, δεν υπάρχει Αντίχριστος. Η ώρα του θανάτου είναι για τον καθένα. Η δευτέρα παρουσία του Κυρίου και η ώρα αυτή είναι πολύ κοντά. Εγνώρισα σε της λαϊς τη δύναμη. Είχε πει, πατέρα Αθανάσιε, με πήρε από το χέρι έτσι σφιχτά. Εγώ είμαι τυφλός τώρα, τα μάτια μου, τα σωματικά δεν λειτουργούν, γιατί έχω καρκίνο στην υπόφυση, έχω όμως τα πνευματικά μάτια και βλέπω. Πριν φύγεις θέλω να μου πεις, τι είπε ο γέροντας Εμιλιανός για το 666 και τον Αντίχριστο. Ήταν εκείνες τις μέρες μετά το Τσέρνομιλ, ο κόσμος ήταν αναστατωμένος και πήγαινε κατά δεκάδες κάθε μέρα, ιδιαίτερα στον πατέρα Πορφύριο που ήταν κοντά στην Αθήνα. Και αναστατωμένοι το ρωτούσαν, τι θα γίνει, θα έρθει ο Αντίχριστος να μας σφαγίσει με το 666? Και με ρώτησε, για πες μου παιδί μου, τι λέει ο γέροντας Εμιλιανός για το 666 και τον Αντίχριστο? Του λέω, γέροντά μας, γέροντα, μας είπε σε μια σύναξη προχθές να μην ανησυχούμε, εμείς να ενδιαφερόμαστε να έχουμε μια ζωντανή σχέση με τον Χριστό και τον Αντίχριστο να μην του δίνουμε πολύ σημασία, γιατί εκείνος θα γίνει το κέντρο της ζωής μας και όχι ο Χριστός. Αμέσως χτύπησε τα χεράκια του στο κρεβάτι και είπε, τι λες παιδί μου, τι λες παιδί μου, δόξα σοι ο Θεός που βρήκα και έναν πνευματικό να συμφωνεί μαζί μου. Για μας τους χριστιανούς, για μας, όταν βιώνουμε τον Χριστό, δεν υπάρχει Αντίχριστος. Δεν μου λες, εδώ που κάθομαι στο κρεβάτι μπορείς να καθίσεις εσύ? Του λέω, όχι γέροντα. Μου λέει, γιατί? Του απάντησα, διότι εάν καθίσω επάνω σας θα σας φλακώσω. Μου λέει, πότε μπορείς να καθίσεις? Του λέω, όταν φύγετε εσείς γέροντα μπορώ να καθίσω εγώ. Μου λέει, ακριβώς παιδί μου, έτσι συμβαίνει και με την ψυχή μας. Όταν έχουμε μέσα μας τον Χριστό μας, μπορεί να έρθει ο Αντίχριστος, μπορεί να έρθει. Μπορεί να μπει καμιά άλλη αντίθεση ύπαρξη μέσα στην ψυχή μας. Γι' αυτό σήμερα παιδί μου, δεν έχουμε τον Χριστό μέσα μας και γι' αυτό ανησυχούμε, για τον Αντίχριστο. Όταν βάλουμε τον Χριστό μέσα μας, τα πάντα γίνονται παράδεισος. Ο Χριστός είναι το παν. Και έτσι πάντοτε παιδί μου, να λες στους ανθρώπους και τον αντίθετο, δεν το φοβόμαστε. Είστε γιατί παιδί μου, τους πρώτους μάρτυρες τους είχαν βάλει στα θηρία και έκαναν το σταυρό τους και τα θηρία γινόντουσαν αρνάκια, τους είχαν στη θάλασσα, έκαναν το σταυρό τους και η θάλασσα γινόταν γη και περπατούσαν. Τους είχαν μέσα στη φωτιά, έκαναν το σταυρό τους και η φωτιά γινόταν δροσιά. Ευλογημένο μου παιδί, τι είμαστε σήμερα εμείς? Πιστεύουμε στον Χριστό? Το σταυρό μας? Μα γιατί κατέβηκε ο Χριστός? Δεν κατέβηκε για να δυναμώσει την ασθένειά μας? Έτσι παιδί μου, να πεις και στον γέροντα.
και εσύ να πεις στους ανθρώπους να μην φοβούνται τον Αντίχριστο. Είμαστε παιδιά του Χριστού. Είμαστε παιδιά της Εκκλησίας. Αυτό το πράγμα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Εγάσος, ο Θεός ημών. Και μου πρόσθεσε, να σου πω κάτι, λέω, γέροντα, παρακαλώ, ο Πατριάρχης Δημήτριος πώς ήρθε στην Αθήνα, του λέω, με το αεροπλάνο. Καλά, ξέρω πως ήρθε με το αεροπλάνο, κολυμώντας ήρθε ο άνθρωπος. Με τι ντοκουμέντα ήρθε, του λέω, με διαβατήριο, γέροντα, ελληνικό ή τουρκικό, του λέω, δεν ξέρω. Μου κάνεις και το σοφό. Με τουρκικό ήρθε. Και ποιο είναι το δόσμο της Τουρκίας, ξέρεις? Του λέω, δεν ξέρω, γέροντα. Τότε το παράκανες. Δεν ξέρεις το δόσμο της Τουρκίας? Είναι ημισέλληνος. Και ξέρεις πως ονομάζεται ημισέλληνος από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, μετά που εμφανίστηκε ο Μωάμεθ? Του λέω, όχι, γέροντα. Να πάρω το πτυχίο σου και να το σκίσω. Τι θεολόγος είσαι εσύ? Υιός Θεός, ο οποίος... Η ημισέλληνος είναι σημείο του Αντίχριστου, του Αντιχρίστου. Εάν είναι σημείο του Αντιχρίστου η ημισέλληνος, και ο Πατριάρχης μας έχει στο διαβατήριό του το σημείο του Αντίχριστου και στις σφραγίδες τους, πόσες σφραγίδες βάζουν μέσα έξω? Πάει να πει ότι ο Πατριάρχης μας είναι Αντίχριστος. Όχι, ρε παιδί μου, όχι, ρε παιδί μου. Μην περιορίζουμε τόσο πολύ το ευαγγελικό μήνυμα. Δεν είναι ο Χριστός τόσο στενόμυαλος όσο είμαστε εμείς οι άνθρωποι που θέλουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα. Έτσι να πεις στον γέροντα και έτσι να λες στους ανθρώπους. Ούτε τον Αντίχριστο να φοβόμαστε, ούτε το 666. Το κανάλι μας, Radio TV Αλήθεια, σας παρουσίασε μια μικρή αλλά διδακτική ιστοριούλα του Οσίου Πορφυρίου, του Καρσοκαλυβίτη, το 666 και ο Αντίχριστος. Πέρος και το Θεό δόξα, Κύριε Ιησού Χριστέ Ιεμνέου, ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού, ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού, ελέησον, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Αμήν.